Από τις αρχές του 1900 εισάγεται στους μεγάλους ναούς της Καλαμάτας η Παπαντή, Άγιος Νικόλαος Φλαρίου, Άγιος Ιωάννης, Ταξιάρχες, Ανάληψη, η τετράφωνη χοροδιακή μουσική, την οποία υπηρέτησαν εκατοντάδες συμπολίτες μας χοροδοί και σημαντικοί χωράρχες. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν χοροδίες και μαντολινάτες. Το 1922 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος με το όνομα Φιλόμουσος Εταιρεία. Το 1930 ιδρύεται ο Σύλλογος Χοροδία και Μανδολινάτα Καλαμάτας. Από το 1953 έως και το 1963 δραστηριοποιείται ο ΕΜΟΚ, Ερασιτεχνικός Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας. Όλοι με πλούσια δράση και πολλές συναυλίες, με ρεπερτόριο κλασικά κομμάτια, χοροδιακά μέρη από όπερες και οπερέτες, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, εναρμονισμένα για τετράφωνες χοροδίες, καντάδες. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1956, με πρωτοβουλία δύο μαέστρων εκκλησιαστικών χοροδιών, της χοροδίας αναλήψεως του Δημητρίου Βαγκαλάτη και των παμεγίστων ταξιαρχών του Γεωργίου Κούμανη, έγινε το ξεκίνημα να ιδρυθεί ο Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας Ορφεύς. Η συνάντηση αυτή των δύο χοροδιών ξεκίνησε να κάνει πρόβες σε μια ταβέρνα επί της οδού αναλήψεως του Κωνσταντίνου Πανταζή, μέλος της χοροδίας αναλήψεως. Όταν κάναμε αρκετές πρόβες και τελειώσαμε την ταβέρνα, τότε μας παραχώρησε ο Δήμος Καλαμάτας την αίθουσα που ήταν μαζί οι πρόσκοποι. Εκεί κάναμε ορισμένες πρόβες και από εκεί κάναμε την πρώτη συναυλία του Ορφέως υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Βαγκαλάτη. Μετά από λίγο καιρό, οι δύο χοροδίες αυτές συνονοηθήκανε μαζί ποιος θα είναι ο μαέστρος του Ορφέως. Τότε βάλαμε τον Νίκο του Κουτσουμανιώτη σαν ικανότερο για την εποχή εκείνη. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1956 ορίζεται τριμελής επιτροπή με πρόεδρο το Φώτη Σπίνο. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1959 η χοροδία παίρνει μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χοροδιών στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα και μεταξύ 17 χοροδιών από όλη την Ελλάδα αποσπά το δεύτερο βραβείο συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 7.000 δραχμών. Η πρώτη συναυλία που έγινε ήταν στη Λαϊκή Σχολή, διότι τότε δεν υπήρχε το πνευματικό κέντρο, ήταν η Λαϊκή Σχολή, με μεγάλη επιτυχία. Και ήταν και η χοροδία πολυμελής. Είμαστε περίπου τα 100 άτομα. Τότε δεν υπήρχαν χορηγοί όπως είναι σήμερα η κυρία Βίκη Καρέλια, η οποία αξίζει πολλά συγχαρητήρια για την προσφέρει στην πόλη της Καλαμάτας. Και όλα εμείς τα κάναμε με δικά μας έξοδα για να αγοράσουμε παρτιτούρες, να αγοράσουμε χαραπική ύλη και ό,τι χρειαζόταν για να λειτουργήσει ο σύλλογός μας. Μια μέρα που είχαμε πάει εγώ για την πρόβα που θα κάνουμε το απόγευμα, όταν τελειώσαμε και βγήκα έξω, είδα ακόμα μαζεμένο και στη Φαρών. Και ήταν προς το μέρος που ήταν το σπίτι. Και αμέσως να πούμε ξαφνιάσα, γιατί κατάλαβα, δηλαδή έδωσα ότι ήταν στο δικό μου το σπίτι. Και τέχω λοιπόν, και είχε μαζευτεί κόσμος, ήταν η γυναίκα μου έξω φώναζε, είχε βγάλει και το παιδί που ήταν μωρό, ο γιος μου. Και μου λέει, πού ήσουν, εμείς και εγώ μας εδώ πέρα και εσύ είχες πάει να τραγουδήσεις. Ο Ορφέας χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ
στο μεγάλο χορηγό του, την εταιρεία Καρέλια. Και ιδιαίτερα στη ζωντανή πρόεδρο και επίτιμο πρόεδρο του ΟΦΕΑ, την κυρία Βίκη Καρέλια. Ο συναισθηματικός μου δεσμός με τον ΟΦΕΑ είναι πάρα πολύ παλιός. Όταν ήμουν ακόμα ραβωνιασμένη στην Αθήνα, έτυχε να ακούσω από το ραδιόφωνο τραγούδια με τη χοροδία ΟΦΕΑς Καλαμάτας. Και λόγω Καλαμάτας συγκινήθηκα και κάθισα να την ακούσω και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Όταν ήρθα λοιπόν στην Καλαμάτα, έμαθα μάλιστα ότι αυτός ο δίσκος είχε ηχογραφηθεί στο παλιό εργοστάσιο. Από τότε σέβομαι ένα σύλλογο ο οποίος υπάρχει τόσα χρόνια. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ και ξέρω την προσφορά που έχει δώσει στην πόλη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ό,τι μπορούσα να κάνω, προσπάθησα ούτως ώστε να συμβάλλω έστω και στο ελάχιστον στην διατήρηση και στην ύπαρξη αυτού του συλλόγου. Από τον ΟΦΕΑ λοιπόν ξεκίνησαν ή πέρασαν κάποια παιδιά τα οποία συνέχισαν σπουδές στη μουσική και έγιναν σπουδαίοι μουσικοί με καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με αλφαβητική σειρά και όχι με το καλλιτεχνικό τους μέγεθος, ανακαλύψαμε τους. Γιανακοπούλου Χριστίνα, σοπράνο, σολίστ, καθηγήτρια μονοδίας στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας, στο Οδείο Αταναίου, στο Οδείο Κόνταλη, στο στούντιο όπερας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Δημητρακοπούλου Ευτυχία, σοπράνο, σολίστ, καθηγήτρια τραγουδιού και φλάουτου στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας και στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, καθώς επίσης και μαέστρος της νεοσύστατης νεανικής μπαντίνας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας. Ζερμπίνος Χρήστος, σολίστ και καθηγητής ακορντεόν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μουτεβελή Άννα Μαρία, πιανίστα, καθηγήτρια πιάνου και θεωρητικών στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας και συνοδός πιανίστα στη Σχολή Χορού της Φάρης. Τσίχλης Αλέξανδρος, τενόρος, με σπουδές μουσικής στην Αθήνα και τη Γερμανία. Έκανε καριέρα σαν τραγουδιστής της όπερας στη Γερμανία, όπου διαμένει και συνεχίζει τη δράση του σαν μαέστρος πολλών χοροδιών. Χρυσομάλης Γιάννης, ο παγκοσμίως γνωστός Γιάννης, πέρασε από τη μαντολινάτα του ΟΦΕΑ παίζοντας ακορντεόν. Διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι πιανίστας και σπουδαίος συνθέτης. Κάνει συναυλίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Γέννημα θρέμα του ΟΦΕΑ είναι ο σπουδαίος βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, γιος των χοροδών Κέτης και Αντώνη Πλατανιά, ο ίδιος χοροδός στην παιδική και αργότερα στη μεικτή χοροδία του ΟΦΕΑ, σπούδασε αγγλική φιλολογία, κλασική κιθάρα και μονοδία στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας και διαπρέπει διεθνώς σαν βαρύτονος στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα. Είχα κάνει σπουδές μουσικής στην Καλαμάτα με ανθρώπους από εκεί και πολύ αγαπημένους ανθρώπους, την κυρία Μαυρέα, τον κύριο Κουτσαμανιώτη, και ήμουν και μέλος από μικρός σε παιδική χοροδία της Καλαμάτας και μετά στον ΟΦΕΑ Καλαμάτας. Ορφέας, η αγάπη της μαθητικής μου ζωής. Όταν οι άλλοι συνάδελφοι και οι μαθητές πήγαιναν στο ποδόσφαιρο ή πήγαιναν κάπου αλλού, εγώ τα βράδια έπαιρνα το ποδηλατάκι και έλεγα στον πατέρα μου ψέματα και πήγαινα στη χοροδία. Του έλεγα ότι πάω να διαβάσω στη βιβλιοθήκη και πήγαινα στη χοροδία.
Αυτό ήταν το πρώτο ψέμα, το μεγάλο ψέμα της ζωής μου, το οποίο μου βγήκε σε καλό, διότι τελικά ασχολήθηκα με τη μουσική επαγγελματικά. Τότε είχαμε, όταν πρωτοπήγα, ήταν ο Νίκος ο Κουτσομανιώτης ο Μακαρίτης και ήταν και ο Θεοδωράτος, ο οποίος είχε, ο Τελώνης τότε, το επάγγελμα, ο οποίος ήθελε να έχει το όνομα, το ψευδόνυμο Μαργέτης. Μάθαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, βέβαια ερασιτεχνικά τότε, και μου εγεννήθηκε το ενδιαφέρον να μπορέσω να συνεχίσω στη μουσική. Όσον αφορά τον Ορφέα, έχω τις πιο καλύτερες αναμνήσεις, διότι σαν μαθητής τότε και ερασιτέχνης βέβαια τραγουδιστής, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν με τα ρούχα της δουλειάς στην πρόβα. Είχαμε τότε τον Μακαρίτη, τον Καράμπελα, τον Παναγιώτη, πρόεδρο. Είχαμε, όπως είπα, τον Νίκο τον Κουτσομπανιώτη, τον Μακαρίτη, πολύ καλός άνθρωπος. Μας αγαπούσε πολύ και μας έδειχνε ορισμένα πράγματα, τα οποία μάθαμε σιγά-σιγά και μετά επαγγελματικά τα χρησιμοποιήσαμε. Ο Μαργέτης, ο Θεοδωράτος, ο οποίος μας ελάτρευε σαν νέα παιδιά και μας προωθούσε, μας προσέχανε. Και εκεί έβλεπες ότι το μεράκι και ο ερασιτεχνισμός ήταν κάτι πολύ βασικό πράγμα, διότι όταν έρχεται ο άλλος με τα ρούχα της δουλειάς, ο σφυριλατιστής ή ο ελαιοχρωματιστής, ερχόταν για να κάνει πρόβα μετά, διότι δεν πρόλαβε να πάει σπίτι να κάνει ντους και να πληθεί και να έρθει για την πρόβα. Καταλαβαίνετε ότι πόσο αγάπη πρέπει να υπήρχε για τη χοροδία και για το τραγούδι γενικά. Είχαν πάρα πολύ ωραία πράγματα κάνει, συναυλίες στο Κάστρο, περιοδίες στην Αθήνα, περιοδίες στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα πράγματα έμειναν βέβαια στο υποσυγκίνητο και τα χρησιμοποιώ και σήμερα ακόμα. Πρέπει να συμπληρώσω ότι η μουσική παιδεία της Καλαμάτας τότε ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Είχαμε βέβαια ανθρώπους οι οποίοι και από ερασιτεχνισμό και από ημιεπαγγελματισμό έκαναν ορισμένα πράγματα, όπως ήταν ο Σουμής, όπως ήταν ο κ. Μιχαλάκης που είχε τη Μαντολινάτα και δίφθηνε, όμως η Μαντολινάτα ήταν υποτυπώδης. Μετά είχαμε τη κυρία Τούλα τη Μαυραία, που ήταν σπουδασμένη, διαβασμένη κυρία, του Μακαρίτη του Σπύρου του Μαυραία η γυναίκα, κόρη του Παπασταθόπουλου, ο οποίος δίφθηνε τη φιλαρμονική τότε, δίδασκε στα παιδιά πιάνο και ακορντεόν. Στην ηλικία γύρω στα 15 αποφάσισε η μητέρα μου, επειδή πολλοί θα τους ενοχλούσα μάλλον στο σπίτι συνέχεια με τραγούδι, μαζί με την φίλη μας την οικογενειακή, την κυρία Σταυριάνα Αλεβίζου, να πάμε στον Ορφέα, να με πάει μάλλον στον Ορφέα, να τραγουδώ, να μάθω να τραγουδάω ή να είμαι στη χοροδία. Τη μεικτή χοροδία, την μεγάλη, δεν είχε τότε παιδική. Ήταν η χρονολογία περίπου 83, 82, 83, κάπου εκεί. Από τότε ήταν μαέστρος ο συγχωρεμένος ο κύριος Νίκος Κουτσομανιώτης, για μένα ένας πολύ μεγάλος εμπνευστής του τραγουδιού. Δεν θα ξεχάσω ότι μου είπε, Χριστίνα, είσαι κανόνη. Και εντάξει, μέχρι να τελειώσω και το σχολείο, στην τρίτη λυκείου, πήγαινα ανελιπώς, παρόλο ότι το πρόγραμμα του σχολείου το ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και αυτά, δεν έλειπα σχεδόν ποτέ από τις πρόβες, γιατί ήταν αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και τις συναυλίες. Με τη βοήθεια βεβαίως του κυρίου Νικητάκη, του Γιώργου, που μας έφυγε πρόσφατα, πήρα κάποια, αφού έκανα αρκετά χρόνια τραγούδι, πήρα κάποια υποτροφή από την κυρία Καρέλια, από το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής Καλαμάτας, και συνέχισα τις σπουδές μου στην Ακαδημία της Βιέννης. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Εγώ θεωρώ λοιπόν τον Ορφέα ότι είναι η αρχή αυτής της καριέρας μου, ας το πούμε, αν θεωρηθεί ότι κάνουμε μια καριέρα στο τραγούδι, και όπου το χόμπι το κάναμε επάγγελμα. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουφέα, που ήταν μια ευκαιρία να ανατρέξω στο παρελθόν. Στο παρελθόν το οποίο με έχει στιγματίσει. Η πόλη αυτή που λέγεται Καλαμάτα είναι η πόλη της καρδιάς μου. Υπήρχαν οι χοροδίες, οι οποίες ήταν στην Καλαμάτα διάσπαρτες παντού, στις εκκλησίες, δεξιά-αριστερά. Ωστόσο όμως έχουμε να κάνουμε με τον Ορφέα μία ιστορική, κυριολεκτικά ιστορική χοροδία, με ιστορικά πρόσωπα,
Το πρώτο όνομα που μου έρχεται είναι ο Καράμπελας, Κλείδωνας, Μουτεβελής. Ο Ορφέας με σημάδεψε και αυτός στη ζωή μου και κράτησα κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τι? Την άδολη, το τονίζω αυτό, διάθεση των ανθρώπων της χοροδίας με αυτή την πολύ πολύ πολύ, το τονίζω, καλή έννοια του ερασιτεχνισμού, γιατί είναι αυτό που λέμε για τη σημαία, τίποτε άλλο, καμία οικονομική απολαβή, το κάνανε όλοι από καρδιάς και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που πέρασε από αυτή την ιστορική χοροδία του Ορφέα. Με τη χοροδία του Ορφέα έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Ήμουν μέλος όταν πήγαινα σχολείο, στο γυμνάσιο. Γνώρισα πάρα πολλούς και αξιόλογους χορούς εκεί. Η χοροδία αυτή ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Καλαμαρά, ένας εξαίρετος τενόρος, ο Σπύρος ο Μαυρέας, ο Ηλίας ο Πανταζόπουλος, ένας από τους καλύτερους μπάσους που έχω γνωρίσει. Πήρα πάρα πολλά στοιχεία από αυτούς. Με τον Ορφέα συμμετείχα σε δύο μεγάλες συναυλίες που μου έχουν μείνει καθοριστικά στο μυαλό μου. Η μία ήταν στο Κάστρο, η λειτουργία του Δημήτρη του Παπαποστόλου, όπου κάναμε και αυτό το δίσκο με συμμετοχή 6 χοροδιών. Είναι πολύ τιμητικό για εμένα αυτό, να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Και η δεύτερη εκδήλωση που θυμάμαι ήταν η συνεργασία με τη λυρική σκηνή όταν ανεβάσαμε την Τραβιάτα του Βέρτη με μαέστρο τον Βίρονα τον Κολάση. Να αναφέρω ότι ο μαέστρος της χοροδίας του Ορφέα ήταν τότε ο κύριος Κουτσομανιώτης Νίκος. Για τη συνέχεια του Ορφέα θέλουμε κόσμο να έρθει να πλαισιώσει τους χοροδούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να συνεχιστεί η δράση του Ορφέα. Θέλουμε κόσμο ο οποίος αγαπάει το χοροδιακό τραγούδι, ο οποίος είναι καλήφωνος, έχει σωστό αυτή μουσικό αυτή και καλή φωνή και θέλουμε να έρθει να συνεχιστεί η πορεία του Ορφέα. Σταυρούλα, τι λες, δεν πάμε να βοηθήσουμε κι εμείς τον Ορφέα? Μπάρε, δεν γίνεται. Πολλές υποχρεώσεις, πολλές πρόβες. Μα δεν είναι πολλές οι πρόβες. Δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Πέμπτη, το βραδάκι. Λες? Λέω, γιατί να με δοκιμάσουμε. Άντε, πάμε και θα δούμε. Πάμε, έλα. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας και για το νομό Μεσσηνίας οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 60 χρόνων λειτουργίας, προσφοράς στο χώρο τον καλλιτεχνικό και στο χώρο τον πολιτιστικό του ομίλου, του μουσικού ομίλου Ορφέας. Η πορεία του μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια ήταν μια πορεία προσφοράς στα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα της πόλεως και του νομού και όντως αποτελεί σταθμό το ότι η προσφορά του αυτή απετέλεσε την απαρχή να ενεργοποιήσει και να δραστηριοποιήσει και πολλούς άλλους ομίλους, αλλά κυρίως να δραστηριοποιήσει και να εκεντρήσει τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, στο να μοιηθούν στη χοροδιακή μουσική. Έτσι λοιπόν, αυτή η προσφορά του ομίλου Ορφέας θα πρέπει, για να έχει μέλλον, για να υπάρξει μέλλον, θα πρέπει νέοι άνθρωποι να αρχίσουν να συμμετέχουν σε αυτές τις χοροδίες, σε αυτά τα δρόμενα, ώστε μέσα από την ανάπτυξη και την ανανέωση των προσώπων, κυρίως με νέα παιδιά, να μπορέσει να συνεχίσει για πολλές άλλες δεκαετίες το έργο το οποίο προσφέρει. Ο Ορφέας είναι μια ιστορική χοροδία εδώ στην Καλαμάτα.
Και μάλιστα ο ρόλος του πιστεύω ήταν και πάρα πολύ σημαντικός, κυρίως τις περιόδους, την αρχική περίοδο, που δεν υπήρχε και κάποιο είδους μουσική παιδεία στην Καλαμάτα. Ο ίδιος ο Ορφέας ήταν ένας φορέας μουσικής παιδείας, στο βαθμό που μπορούσε βέβαια να το υποστηρίξει. Και η ιστορία του στην πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η ύπαρξη του Ορφέα ήταν αυτή η οποία έκανε σαν αναγκαιότητα, έδειξε δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη στην πόλη να δοθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πολιτιστική πορεία. Στη συνέχεια, καθώς περνούσαν τα χρόνια, είχε και την τύχη να αποκτήσει και έναν πολύ σημαντικό μαέστρο, τον Ιβάν το Μάτζαρη. Όχι μόνο Ορφέας, αλλά όλη η Καλαμάτα στην πραγματικότητα έχει την τύχη όλα αυτά τα χρόνια να έχει στη διάθεσή της τον Ιβάν. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει όλη του την ψυχή, όχι μόνο στον Ορφέα, αλλά και στο Οδείο από τη στιγμή που ήρθε στην Καλαμάτα. Και θεωρώ ότι αυτή η περίοδος του Ορφέα είναι από τις πιο δημιουργικές, καθώς υπό την καθοδήγηση του Ιβάν έχει επιτύχει να είναι ένα ιδιαίτερα καλό σύνολο, ερασιτεχνικό βέβαια σύνολο, αλλά με πολύ υψηλή ποιότητα για ερασιτεχνική χοροδία. Και είναι σαφές ότι ένας καλός μαέστρος κάνει και μια καλή χοροδία. Όσο καλή και να είναι η χοροδία, αν δεν έχει ένα καλό μαέστρο, δεν μπορεί να προχωρήσει στο βαθμό που θα μπορούσε αν έχει δίπλα της ένα καλό μαέστρο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι κομβικό σημείο η στιγμή που ο Ιβάν αποφάσισε να έρθει να δουλέψει στην Καλαμάτα και να βοηθήσει έτσι ώστε η Καλαμάτα να απολαμβάνει αυτά τα χρόνια αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο που έχει στην μουσική και στη χοροδιακή αλλά και στη μουσική γενικότερα. Η χοροδία του Ορφέα έχει ηχογραφήσει μουσικά προγράμματα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει ηχογραφήσει 5 δίσκους βινιλίου, LP, long play, καντάδες που δεν ξεχνιούνται, 12 παλιές λαϊκές επιτυχίες, δημοτικά τραγούδια, ωραιότατα λαϊκά μοτίβα, τραγούδια του κρασιού. Η εκτέλεση είναι από τετράφωνη ανδρική χοροδία. Κυκλοφορούν δε και σε CD. Τον Οκτώβριο του 2009, ο μουσικός όμιλος Καλαμάτας Ορφεύς πήρε μέρος στο 5ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Ναυπάκτου Μίκης Θεοδωράκης, όπου διαγωνίστησαν 13 χοροδίες. Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους Έλληνες συνθέτες και μαέστρους, απένειμε στον Ορφέα το 3ο βραβείο και χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ, αλλά και άριστα σχόλια για την απόδοση της χοροδίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Εγώ είμαι ένα σύννεφο», ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσε η χοροδία του Ορφέα, επεξεργάστηκε για τετράφωνη μεικτή χοροδία ο συμπολίτης μας συνθέτης Στάθης Γιφτάκης και συνόδευσε στο πιάνο
ο καθηγητής του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, Λουκάς Γιώργας. Τη χοροδία δίδαξε και διήθυνε ο εξαίρετος μαέστρος Ιβάν Μάντζαρης. Μαντολινάτα, από το 1930 και ίσως και προγενέστερα στην Καλαμάτα, δραστηριοποιούνται χοροδίες συνοδεία μαντολινάτας. Έτσι και στον Ορφέα, από το 1961 μέχρι και το 1981, τη χοροδία συνοδεύει μαντολινάτα, με πρώτους μαέστρους τους Γιώργο Σκλίκα και Θόδωρο Μουτεβελή και αργότερα τους Νίκο Κουτσομανιώτη και Διονύση Θεοδωράτο Μαριέτη. Από το 1982 έπαψε να υπάρχει μαντολινάτα, αλλά από το 2013, με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Μπουφέα, αντιπροέδρου του Ορφέα, στις συναυλίες της χοροδίας συμμετέχει και μαντολινάτα από νέους μουσικούς μαθητές και απόφοιτους του Δημοτικού Οδείου και του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Από την ίδρυσή του Ορφέας ξεκίνησε να οργανώνει μουσικά βραδινά. Σε μια μεγάλη αίθουσα της Καλαμάτας, όπως τα ξενοδοχεία Rex, Μεγάλη Βρετάνια, τα Ήγετος Beach, Φιλοξένια, στα κέντρα κήπος της Εδέμου, Αλμυρός, παρουσίαζε ένα ελαφρό και χαρούμενο πρόγραμμα με ολόκληρη τη χοροδία ή με μικρότερα σύνολα ή με το τρίο του Ορφέα, Καλαμαράς Γιώργος, Νικητάκης Γιώργος, Πανταζόπουλος Ηλίας ή Κουτσομανιώτης Νίκος και με γνωστούς καλλιτέχνες από την Αθήνα, πρώτα ονόματα της εποχής. Έτσι βρέθηκαν στην Καλαμάτα οι αδελφές Μπρόγερ, ο Δάκης, η Κλειό Δενάρδου, η Μαστέλος Δημησιάνος, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Δούκισσα, ο Γιάννης Ντουνιάς, ο Τάκης Μωράκης, η Νάντια Κωνσταντοπούλου, ο Τόνης Μαρούδας, η αδελφή Κατσάμπα και άλλοι πολλοί. Από την ίδρυσή του Ορφέας ευτύχησε να έχει πολύ καλούς μαέστρους, οι οποίοι ήταν και καλοί δάσκαλοι και υπέροχοι άνθρωποι. Ο Νίκος Κουτσομανιώτης, καλαματιανός, αυτοδίδακτος, αλλά χαρισματικός, διεύθυνε τη χοροδία από το 1957 μέχρι το 1992. Απεβίωσε στις 13 Δευτέρου του 1992 χωρίς να πάρει ούτε μία δραχμή. Ο Θεόδωρος Μουτεβελής Ομοίος, καλαματιανός, διεύθυνε τη χοροδία και περισσότερο τη μαντολινάτα από το 1961 έως το 1976. Ο Γιώργος Θεοφιλόπουλος Ομοίος, καλαματιανός, διεύθυνε τη χοροδία από το 1964 μέχρι το 1967, διότι στη συνέχεια έκανε καριέρα στην Αθήνα, ενορχίστρωσε τα τραγούδια και διεύθυνε τη χοροδία στους δίσκους που ηχογράφησε. Απεβίωσε τον Απρίλιο του 1998. Ο Γιάννης Μπριόλας οργάνωσε το γυναικείο τμήμα της χοροδίας το 1976, αλλά δυστυχώς πέθανε χωρίς να ολοκληρώσει το έργο του. Ο Διονύσης Θεοδωράτος Μαριέτης, κεφαλονίτης, βρέθηκε στην Καλαμάτα σαν υπάλληλος του Τελωνίου και διεύθυνε τη χοροδία και τη μαντολινάτα από το 1967 μέχρι το 1979. Μετά επέστρεψε στην Κεφαλονιά, απεβίωσε στις 5/9 του 1987. Ο Γιώργος Κακίτσης ήρθε από την Αθήνα για το Δημοτικό Οδείο και διεύθυνε τον Ορφέα από το 1993 μέχρι το 1995. Η Γιώτα Αντωνίου ήρθε από την Πάτρα τις χρονιές
1995 και 1996. Η Ευανθία Καγκάδη, μόνο το 2004. Ο Ανδρέας Λαζάρου από την Αθήνα. Είχε τραγουδήσει σε συναυλίες και στους δίσκους με τον Ορφέα σαν βαρύτονος και διεύθυνε τη χοροδία από το 2005 μέχρι το 2008. Ο Ιβάν Μάντζαρης Ιβάν ήρθε από την Οδυσσό και έγινε καλαματιανός. Διεύθυνε τη χοροδία από το 1997 μέχρι το 2003. Την πρώτη φορά και είναι ο τωρινός μαέστρος από το 2008 μέχρι και σήμερα. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Καλαμάτας, κυρίου Παναγιώτη Νίκα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την δωρεάν παραχώρηση του πρώτου ορόφου του κτηρίου του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας για 9 έτη στον Μουσικό Όμιλο Καλαμάτας Ορφεύς για τη στέγασή του. Η απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου βοηθά τα μέγιστα των Ορφέα στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που όλοι περνάμε. Ο Ορφέας εγκαταστάθηκε εκεί τον Φεβρουάριο του 2017. Μετά την πλήρη εγκατάσταση και την τακτοποίηση του χώρου και με την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής χρονιάς, έγιναν τα εγγένεια με αγιασμό, παρουσία του Δημάρχου και εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων και αρκετών φίλων του Ορφέα την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου του 2017 στις 11 π.μ. Μεσημβρίας. Μετά την τελετή, ο Παναγιώτης Νίκας ανέφερε ότι το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να στεγαστεί Ορφεύς στον κεντρικό κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού λόγω της ιστορικότητας και της προσφοράς του συλλόγου στη μουσική και γενικότερα στα πολιτιστικά πράγματα και ξέφρασε τη χαρά του διότι η εγκατάσταση έγινε με απόλυτο σεβασμό στον χώρο. Ο Ορφέας, το ιστορικό αυτό σωματείο, είναι ταυτισμένος με την ιστορία, με τις πνευματικές επιδόσεις, με τις επιδόσεις της στην τέχνη, της Καλαμάτας στην σύγχρονη εποχή, τα τελευταία 60 χρόνια. Έχει δώσει παραστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό και έχει αποσπάσει από παντού επένους. Ειλικρινά, είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι δόθηκε η δυνατότητα στο Δήμο να παραχωρήσει στον Ορφέα έναν ιστορικό χώρο αυτόν του ορόφου του σιδηροδρομικού σταθμού της Καλαμάτας, ώστε να μπορεί σε αυτό το χώρο που είναι δεμένος με την ιστορία της πόλης, συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, να έχει τα γραφεία του, να κάνει τις πρόβες του, να υποδέχεται τους φίλους του από όλη την Ελλάδα. Καλό ταξίδι, Ορφέα. Έχεις προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη μας και εκ μέρους των δημοτών της Καλαμάτας σου εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Το 1982 ο Ορφέας ξεκίνησε να πραγματοποιεί κάθε χρόνο μια συναυλία θρησκευτικής μουσικής μέσα στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Αρχικά το πρωί της Κυριακής των Βαΐων και μετά το βράδυ του Σαββάτου του Λαζάρου. Από το 1994, σε συνεργασία με το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας», πρόεδρος η κυρία Βίκη Καρέλια και τελευταία η κυρία Σίλβια Καρέλια, η εκδήλωση γίνεται με τη συμμετοχή και άλλων χοροδιών σαν χοροδιακή συνάντηση θρησκευτικής μουσικής. Η εκδήλωση έχει γίνει θεσμός πια υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου και έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 45 χοροδίες από διάφορες πόλεις της Ελλάδος και την Καλαμάτα. Η
ευχήθηση. Και ευχήθηση στην αυλία του Σαββάτου του Λαζάρου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ορφέας Καλαμάτας. Άρχισε το 1982. Ήταν μια ιδέα δική μου και του συγχωρεμένου του Γιώργου του Νικητάκη. Επισκεφθήκαμε τότε τον νέο Μητροπολίτη, τον κύριο Χρυσόστομο Σαββάτο, που του προτείναμε, εάν επέτρεπε, να υπάρχει μέσα στην εκκλησία και μια μικρή ορχήστρα χόρδων και το πιάνο. Αυτός με μεγάλη ευχαρίστηση το δέχτηκε. Καλούσαμε λοιπόν και ξένες χοροδίες και η συναυλία αυτή η θρησκευτική έγινε πιο μεγαλόπρεπη και γίνεται ακόμα μέχρι σήμερα. Τη χοροδία του Ορφέα τη γνωρίζω από αρκετά μικρή. Οι γονείς μου γνωρίζουν αρκετούς χοροδούς. Γνώριζαν και το Μακαρίτη το Θεοδωράτο. Ως φοιτήτρια επίσης παρακολουθούσα πάντοτε στην Εκκλησία των Ταξιαρχών την θρησκευτική συνάντηση των χοροδιών το Σάββατο του Λαζάρου. Και όταν ήρθα γύρω στο 2000 στην Καλαμάτα, ήρθα να γραφτώ στον Ορφέα. Αποκορύφωση όλης αυτής της δραστηριότητος είναι η ετήσια συναυλία που πραγματοποιεί ο Ορφέας και οργανώνει ο Ορφέας μαζί με άλλες χοροδίες και της πόλεως της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, αλλά και από άλλες χοροδίες που έρχονται από τα διάφορα μέρη της πατρίδος μας, το βράδυ του Σαββάτου του Λαζάρου στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών της πόλεως της Καλαμάτας. Και εκεί φαίνεται και η προσφορά και η δράση, αλλά και κυρίως η διδασκαλία και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων απέναντι στην κλασική θρησκευτική μουσική. Γι' αυτό και επενούμε αυτή την προσπάθεια και ευχόμεθα ο Ορφέας για πολλά άλλα χρόνια να συνεχίσει να προσφέρει στη μουσική παράδοση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο της πόλης και της χώρας μας και του νομού μας. Και εύχομαι επίσης να υπάρξει συνέχεια στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού του.